Σας καλέσαμε γιατί καταθέσαμε σήμερα το πρωί πρόταση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να μπει προς συζήτηση στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ημερήσια διάταξή του, θέμα με τίτλο «Μείωση δημοτικών τελών και τελών ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου». Σε προηγούμενη συνέντευξή μας είχαμε πει ότι ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης οφείλει, πρέπει να είναι κοντά στις ανάγκες των πολιτών, να τις κατανοεί και να πράττει αντίστοιχα. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτός ο λαός και ο λαός της Λέσβου έχει φτωχοποιηθεί από ένα σύνολο μέτρων μνημονιακών και οφείλουμε να πράξουμε για να τον ανακουφίσουμε, όπως έχουν πράξει και αντίστοιχες δημοτικές αρχές. 3,5 χρόνια τώρα η δημοτική αρχή αυτή δεν έχει κάνει τίποτα. Και εμείς ως αντιπολίτευση αποφασίσαμε να σταματήσουμε μια κριτική του να κάνει και να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα, φέρνοντας προς τον ευθυνών της αυτή τη Δημοτική Αρχή και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν προτείνουμε μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση με δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι σύνολο μέτρων που απευθύνονται σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού από αυτά τα μέτρα. Είναι μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε άλλους Δήμους. Είναι μέτρα που έχουν φέρει αποτέλεσμα σε άλλους Δήμους. Είναι μέτρα που η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να τα διαβάσει και να τα προτείνει και εμείς θα τα ψηφίζαμε. Δεν το έκανε, θα το κάνουμε εμείς. Ο δεύτερος άξονας μέτρων είναι μέτρα μείωσης δημοτικών τελών και τελών ακίνητης περιουσίας στο σύνολο του πληθυσμού. Είναι μέτρα τα οποία βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες, στην πρόσφατη μελέτη του συνηγόρου του πολίτη για τα έσοδα των Δήμων και σε δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και μπορεί και πρέπει η Δημοτική Αρχή αυτή να πάρει αυτή την απόφαση στην πρότασή μας, ανακουφίζοντας το σύνολο του πληθυσμού σε αυτό το κομμάτι. Αναλυτικά λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε αυτά τα μέτρα, αυτούς τους δύο άξονες και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Προτείνουμε λοιπόν ως προς τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες πλήρη απαλλαγή των δημοτικών τελών, όπως έχουν κάνει, επαναλαμβάνω, και άλλες δημοτικές αρχές, για άπορους, για πολύτεκνους με 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 30.000 ευρώ. Για τρίτεκνους, με 3 προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Για άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ίσου του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 30.000 ευρώ. Για χείρους που δεν έχουν τελέσει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Για μονογονικές οικογένειες, των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου, χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Και για μακροχρόνια άνεργα ζευγάρια, πάνω από ένα έτος, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και δηλώνουν στη φορολογική δήλωση μόνο μια κατοικία ως 120 τετραγωνικά και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 7.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία προτείνουμε απαλλαγή δημοτικών τελών κατά 50% στις πιο πάνω κατηγορίες, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους υπερβαίνει τον αριθμό αυτών που έχει κριθεί από άλλες δημοτικές αρχές. Δηλαδή, πολύτεκνους από 30.000 ως 40.000 ευρώ, τρίτεκνους από 20.000 ως 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, άτομα με αναπηρία από 30.000 ως 40.000 ευρώ και μακροχρόνια άνεργους που είναι, και έχουν ετήσιμο εισόδημα πάνω από 7.000 ευρώ. Το δεύτερο πακέτο μέτρων, που αφορά το σύνολο του πληθυσμού, έχουμε κάνει τις εξής προτάσεις. Πρώτον, η μείωση του τέλους ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΠ. Ο νόμος, ο 2130 του 1993, δίνει το δικαίωμα σε κάθε Δήμο να επιλέξει το ποσοστό
που είναι επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ο Δήμος μας έχει 0,30 της χιλίης, ενώ ο νόμος προτείνει 0,25. Εμείς προτείνουμε λοιπόν αυτό ακριβώς, να μειωθεί το ποσοστό, ακριβώς γιατί το τέλος ακίνητης περιουσίας βασίζεται στις αντικειμενικές αξίες. Και όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Εκτός από το γεγονός ότι είναι δίκαιο, εκτός από το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες που το αναφέρουν, είναι νομικά δίκαιο γιατί είναι ανταποδοτικά τα τέλη, θα είναι και μια όθηση θα δώσει στις δημοτικές υπηρεσίες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων τους. Όταν υπάρχουν ολόκληρες περιοχές οι οποίες διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν δημοτικό φωτισμό, ειδικά στην επαρχία, και όταν η αποκομιδή των απορριμμάτων δεν είναι όπως πρέπει να είναι, για να μπορέσει να συγκρατήσει τα τέλη του ο Δήμος, οφείλει να κάνει αυτές, να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα της ανταποδοτικότητας. Τα στοιχεία τα οικονομικά βασίζονται σε αυτό που γνωρίζουμε όλοι, στους ετήσιους απολογισμούς, ισολογισμούς του Δήμου Λέσβου, που σας ανέφερα ότι υπάρχει το πρόβλημα της απορροφητικότητας, γιατί υπάρχει ύψος μεγάλο των εντολέων και αδυναμία πληρωμής τους. Εννοείται ότι δεν εισπράττονται μέσω του ακριβώς, της ΔΕΗ. Ακριβώς. Και είδατε ότι αυτό είναι σε μεγάλο ποσοστό. Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το σύνολο των εσόδων, το οποίο μπορεί να φτάνει μέχρι και το 50%, σας λέω. Και αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική για το Δήμο Λέσβου, που πάντα όταν έχουμε τη συζήτηση του απολογισμού, το θέτουμε. Να μας το εξηγήσουμε. Και σε κάθε περίπτωση οφείλει η Δημοτική Αρχή να πει στους πολίτες το ποιοι δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη, ποιοι είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες και φορείς που δεν πληρώνουν, που τα ξέρουν. Κατά καιρούς τα λένε. Οφείλουν ωστόσο να τα πούν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιοι είναι αυτοί. Φυσικά. Αυτό λέμε. Είναι η διαφορά των ποσοστών, επί του παρόντος είναι μόνο σε δύο κατηγορίες, οικίες και επαγγελματικούς χώρους. Η πρότασή μας είναι να γίνουν 4, δηλαδή κάθε ένας χώρος, οικία και επαγγελματική χώρη, ανάλογα με την ανταποδοτικότητα, να έχουν 2 διαφορετικούς συντελεστές. Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι όλοι μεγαλοεπιχειρηματίες εδώ πέρα, υπάρχουν και μικρομεσαίοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Σε αυτό που είπε και ο Νίκος, να συμπληρώσω ότι και εμείς ως παράταξη έχουμε βγάλει κατά καιρούς δελτία τύπου και εδώ από τη ΔΕΙΑΛ ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν ποτέ τέλη νερού, για παράδειγμα. Και είναι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Έτσι.